πείτε το λοιπόν ότι από αυτή την επώδυνη διαδικασία, κύριε Μητρόπουλε, υπήρχε σημαντικό όφελος. Κύριε Μητσοτάκη, είναι τυφλή η πολιτική ακροτηριασμού του ελληνικού κράτους. Πρέπει πατριωτικά να πούμε στους δανειστές, εκεί που σας επισκέπτονται στο Υπουργείο, κύριοι, δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε άλλες απολύσεις. Δεν μπορούν οι καθαρίστριες στα 50 τους να πετάγονται στον δρόμο. Δεν μπορούν οι σχολικοί φύλακες, δεν μπορούν οι υπάλληλοι του ΤΕΟ. Κύριε Μητσοτάκη, επειδή επαναλαμβάνω, είσαστε νέος, είσαστε σύγχρονος άνθρωπος, ορθώστατε πατριωτικό ανάστημα. Δεν οδηγεί πουθενά αυτή η πολιτική, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μου απαντήσατε όμως, και λυπάμαι γι' αυτό, δεν μου απαντήσατε, κύριε Μητρόπουλε, πόσους και ποιους θα επαναπροσλάβετε, αν αύριο γίνεται κυβέρνηση. Παραδείγματος χάρη, τι θα κάνετε με τους σχολικούς φύλακες. Απαντώ. Τι θα κάνετε, θα τους επαναπροσλάβετε όλους. Απαντώ. Το είπε και ο πρόεδρός μας. Θα ανασχέσουμε όποια άλλη απόλυση και θα αποκαταστήσουμε. Αυτό είναι για το μέλλον. Αυτό είναι για το μέλλον. Ναι, και θα αποκαταστήσουμε. Σε αυτό δεσμεύτηκε και ο ίδιος, είχα πάει και εγώ στις καθαρίστρες, σε όσους και όσες απολύθηκαν με τους μνημονιακούς εφαρμοστικούς νόμους, χάσανε τη δουλειά τους. Βάζετε μέσα σε αυτούς. Την προοπτική τους. Λυπάμαι που σας πιέζω και είμαι συγκεκριμένος. Βάζετε σε αυτούς και τους 100.000 συμβασιούχους ορισμένου χρόνου. Μα βλέπετε ότι δεν πιέζουμε. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως. 100.000 περίπου συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Δεν ανανεώθηκαν. Βάζετε και αυτούς μέσα. Δεν μπορεί. Δεν πείτε μπορεί, μου ένα ναι ή ένα όχι. Δεν ρωτάω πολλά. Δεν μπορεί η κυβέρνηση της αριστεράς να μην στηριχθεί στο κράτος. Ωραία, άρα μέσα και αυτή. Κύριε Χατζηνικολάου, τα λέω καλά, τα κατάλαβα καλά. Μέσα στιγμή, και ορισμένου χρόνου. Να τελειώσω. Δεν μπορεί η κυβέρνηση της αριστεράς που θα κληρονομήσει 1,5 εκατομμύριο νέους και νέες απολυμμένους. Να τους βάλουμε όλους στο δημόσιο δηλαδή. Να κάνουμε τα ίδια, κύριε Μητρόπουλε. Να κάνουμε τα ίδια τα οποία οδήγησαν τη χώρα σε χωροκοπία. Να βλέπουμε μονίμως το δημόσιο ως τον εργοδότη της τελευταίας ευκαιρίας. Αυτό λέτε. Να τελειώσω. Ότι αφού δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, να πάμε να τους βάλουμε στο δημόσιο. Μα αυτό ακούω. Να το διευκρινίσω θέλω. Δεν μπορεί μια προοδευτική κυβέρνηση. Καλά αυτά περί προοδευτικής. Όλοι προοδευτικοί είμαστε, κύριε Μητρόπουλε. Όλοι προοδευτικοί είμαστε. Όλη την ίδια ευαισθησία έχουμε. Απλά αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι αυτά τα σφάλματα τα οποία οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, να μεγαλώνουμε το δημόσιο, να βολεύουμε κολλητούς και φίλους στο δημόσιο όπως γινόταν 30 χρόνια τώρα, δεν μπορούμε να τα επαναλάβουμε. Και εσείς τι έρχεστε και λέτε βεβαίως, πολύ καλά, τα δύο κόμματα εξουσίας έχουν την ευθύνη τους, παίρνουν αποστάσεις, εμείς είμαστε εδώ πέρα να κάνουμε τα ίδια που εσείς κάνατε τόσα χρόνια. Αυτό ακούω εγώ. Θα πω κάτι που δεν είναι μέλημα της αριστεράς, πρέπει να είναι δεν και δικό. Δεν είναι ούτε αριστερό ούτε δεξιό αυτό, κύριε Μητρόπουλε. Πρέπει να είναι και δικό σας μέλημα. Το να κοιτάμε μπροστά ή να κοιτάμε πίσω. Αφήστε με να τελειώσω. Πρέπει να είναι και δικό σας μέλημα. Δεν μπορεί, λέω, μια κυβέρνηση σε γενικευμένη κατάρρευση να μην χρησιμοποιήσει το κράτος που θα είναι ευέλικτο, θα είναι κράτος που θα στηρίζεται τεχνοκρατικά, που θα είναι κράτος οικονομικής ανόρθωσης αλλά και στήριξης της απασχόλησης. Αυτό είναι το μέλημά μας, αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό θα πείσουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Θα επιστρέψουμε δηλαδή, κύριε Μητρόπουλε, στις πρακτικές εκείνες που χρεοκόπησαν τη χώρα. Γιατί χρεοκόπησε η χώρα, κύριε Μητρόπουλε. Γιατί χρεοκόπησε η χώρα. Χρεοκόπησε ή δεν χρεοκόπησε. Αφήστε με να τελειώσω. Χρεοκόπησε ή δεν χρεοκόπησε η χώρα, κύριε Μητρόπουλε, από το δημόσιο πρωτίστως. Ναι ή όχι. Πείτε μου ένα ναι ή ένα όχι. Γιατί χρεοκόπησαμε. Από τους μισθούς των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Χρεοκόπησε από το μέγεθος του δημοσίου, το οποίο είναι ένα γινόμενο του αριθμού των υπαλλήλων και των μισθών τους. Από αυτό χρεοκόπησε, κύριε Μητρόπουλε. Κύριε Μητσοτάκη. Με νύχια και με δόντια καταφέραμε, μετά από φοβερές θυσίες των Ελλήνων πολιτών, να καταφέρουμε να είμαστε στο σημείο να έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Και εσείς έρχεστε και λέτε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε, να κλωτσίσουμε την καρδάρα με το γάλα και να γυρίσουμε πίσω σε πρακτικές οι οποίες δοκιμάστηκαν πρόσφατα και απέτυχαν ικτρά. Δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα, κύριε Μητρόπουλε, για ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, η οποία θα τροφοδοτείται από το δημόσιο. Η ανάπτυξη αρθεί από τον ιδιωτικό τομέα, από επενδύσεις.